γιατί έχει να κάνει με το πουλί που πετάει και εξελίσσεται και φεύγει. Το οποίο έχει δύναμη μέσα σε αυτό. Ακόμα και η εικόνα εμπεριέχει δύναμη και όχι μια παθητικότητα. Και είναι πολύ σημαντικό. Το φαινόμενο της άδειας σχολιάς είναι φυσιολογικό. Πολλές φορές έρχονται και μου λένε, γονείς και μας λένε, εμάς τους ψυχολόγους, βιώνω το emptiness syndrome. Είναι τραγικό, είναι καταστροφικό. Όχι, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν είναι, θα δείτε αργότερα, πολλές φορές το λένε σύνδρομο, είναι ψυχοπαθολογία. Καθόλου. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Όπως το middle life crisis, η κρίση της μέσης ηλικίας, και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όλοι περνάμε φάση ζωή. Από εκεί που είσαι νέος, μπαίνεις στην κλιμακτήριο, κάνεις ένα middle life crisis, ξανακτίζεις καινούργια δεδομένα, ξανακτίζεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι όσο δύσκολο, δεν θα έλεγα δυσάρεστο, τόσο και ενδιαφέρον και τι σου δίνει ένα καινούριο παράθυρο εξέλιξη σε άλλους τομείς. Να σταματήσεις να κάνεις ορισμένα. Θα σας δείξω τους ρόλους που μπορείς να υιοθετήσεις εάν το κάνεις αυτό και τι μπορείς να πάρεις, να κρατήσεις, να υιοθετήσεις, να αλλάξεις. Οι άνθρωποι είμαστε όντα εν εξελίξη. Είμαστε δημιουργικά πλάσματα. Και αυτά τα δημιουργικά πλάσματα μας δίνει την ευκαιρία ο δημιουργός και η ζωή να εξελιχθούν, να μην μείνουμε στατικοί. Ένας άνθρωπος που σου λέει, εγώ είμαι μαμά, αυτό ξέρω να κάνω. Μα εντάξει, πέρα από αυτό όμως είσαι και άλλα πράγματα. Πέρα από μαμά, είσαι γυναίκα, είσαι εργαζόμενη, είσαι δημιουργικό άτομο, είσαι καλλιτέχνης, είσαι σύντροφος, είσαι φίλη κτλ. Άρα έχεις πάρα πολλούς άλλους ρόλους. Οπωσδήποτε ο ρόλος ο γονεϊκός είναι από τους πιο ιερούς, αλλά δεν είναι ο μόνος.